Η κίνηση για την εθνική άμυνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει και απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στην εκδήλωση της Επιτροπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το ενδιαφέρον μας δεν είναι εθιμοτυπικό, καθώς η ΚΕΦΑ από την ίδρυσή της έθεσε σαν κεντρική της επιδίωξη μεταξύ άλλων την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ειρήνη. Έτσι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η σημερινή δημιουργική προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να συναντηθεί και να ακούσει τα προβλήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας θα συνεχιστεί και θα βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση στα μάτια όλων των ενεργεία και αποστράτων συναδέλφων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην εκατοντάχρονη πορεία του παρέμεινε το σταθερό και αταλάντευτο στήριγμα, αλλά και μια πηγή δύναμης, έμπνευσης και αυτοπεποίθησης στο δύσκολο και βασανιστικό αγώνα του λαού μας για κοινωνική πρόοδο και ευημερία, ενώ ταυτόχρονα κάνει τους εκμεταλλευτές να ανησυχούν. Υπήρξε ο εμπνευστής, καθοδηγητής και ο κύριος αιμοδότης της αντίστασης στα χρόνια της χιτλεροφασιστικής κατοχής και στην τρίχρονη εποπηγία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, ενώ βρίσκεται και σήμερα στην πρωτοπορία των αγώνων της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων, με την προώθηση νέων αγωνιστικών και ενωτικών μορφών πάλης. Και καθώς ο λαός μας, στη συντριπτική του πλειονότητα, εκφράζει αισθήματα αντίθετα στον πόλεμο, δεν θα μπορούσε να λείπει η πρωτοπόρα φωνή του ΚΚΕ στο αντιπολεμικό αντιυπεριαλιστικό κίνημα ενάντια στον πολεμικάπυλο σχηματισμό του ΝΑΤΟ που κατατρώει τα σπλάχνα της ανθρωπότητας, γεννώντας πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον να στηρίξουν αυτούς τους οργανισμούς των πλουτοκρατών και να πληρώνουν κάθε τόσο φόρο αίματος στο βωμό των κερδών τους. Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση για την εξυπηρέτηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια αλλά και διεθνώς. Και καθώς η γειτονιά μας μυρίζει βαρούτι, ας μην ξεχνάμε ότι οι ειρηνικά Βαλκάνια είναι αυτά χωρίς ΝΑΤΟ, βάσεις και υπεριαλισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παλεύοντας για τα πιο προωθημένα ιδανικά της ανθρωπότητας έναν αιώνα τώρα, συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να πολεμά τον υπεριαλισμό σε όλα τα επίπεδα. Ενώ η συμβολή και η δράση του μέσα από τα κινήματα ειρήνης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στη συνείδηση των λαών. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μας αναλογεί μεγάλη ευθύνη, γιατί είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι που προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα που ακουμπάνε πάνω μας. Επομένως, δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε στην προστασία των συμφερόντων του ελληνικού λαού, όποτε και αν απαιτηθεί. Και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αποτύχουμε σε αυτή την επιλογή που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Όλοι μαζί να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών». Σας ευχαριστώ.